Μπήκε λοιπόν τέλος σε αυτή την κούρσα εντός ΣΥΡΙΖΑ για την πολυπόθητη έδρα στο δυτικό τομέα της ΒΕΙΤΑ Αθηνών, η κούρσα μεταξύ του Θανάση Παπαχριστόπουλου και του Παναγιώτη Γκουρουπλή. Όπως φαίνεται, την κορδέλα έσκησε ο κύριος Παπαχριστόπουλος, καθώς οι δύο υποψήφοι, παρότι είχαν πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους, μόλις 6 ψήφους, τελικά το πρωτοδικείο αποφάσισε ότι ο κύριος Παπαχριστόπουλος θα πάρει την έδρα. Να θυμίσουμε ότι ο πρώην υπουργός έχει δηλώσει ο ίδιος πως θα προσφύγει στο εκλογοδικείο προκειμένου να διεκδικήσει την έδρα. Σε κάθε περίπτωση, αύριο Τετάρτη, βουλευτής θα ορκιστεί ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Μάλιστα. Ιβόνη Κλάπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.